Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες και για το οποίο έχετε τοποθετηθεί πολλάκις και αναφέρομαι στην ιστορία με το Κουκάκι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν έχετε καταλάβει, κύριε Υπουργέ, τι έχει γίνει εκεί. Έχετε καταλάβει τι έγινε στο Κουκάκι? Έχω διαβάσει τις διάφορες εκδοχές, έχω ακούσει. Έχω διαβάσει και την εκδοχή των κατηγορουμένων και έχω διαβάσει βεβαίως και την εκδοχή της αστυνομίας. Αλλά αν με ρωτάτε αν έχω άλλη πρόσθετη πληροφόρηση εξίσου από αυτά που έχω διαβάσει, όχι. Ξέρετε, σας ρωτώ, διότι ο περισσότερος κόσμος έχει μπερδευτεί και δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Και νομίζω ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να δοθεί στη δημοσιότητα, γιατί η δίκη θα γίνει το Μάιο, να δοθούν τα στοιχεία, να δοθεί το βίντεο πιθανώς από ντρόουν, αν υπάρχει από την αστυνομία, και να καταλάβουμε και να λυθούν και όλα αυτά τα νεφελώδη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και σας ρωτώ γιατί. Μου επιτρέπετε ξεκάθαρα, τη μεγάλη εικόνα να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα. Κάνατε μια δήλωση εξ αρχής και ήθελα να σας ρωτήσω αν επιμένετε ότι δεν υπήρξε αστυνομική βία. Υπερβολική, χωρίς λόγο. Επιμένετε σε αυτό? Ξέρω και από αυτά που βλέπω. Επιμένω. Λοιπόν, να μείνουμε όμως στη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι υπάρχει ένα κατηλημένο παρανόμως κτίριο, ότι γίνεται μια επιχείρηση η οποία στοχεύει στην αποκατάσταση της ευνομίας, της νομιμότητας και της τάξης, ότι η επιχείρηση αυτή, η οποία τολίζω, είναι επιχείρηση έτσι όπως σας την περιέγραψα, με αυτόν τον σκοπό, δέχεται, και αυτό δεν αμφισβητείται, δέχονται οι αστυνομικοί σκληρότατη επίθεση και πλήγματα, τους πετάνε πέτρες, τους πετάνε ηλεκτρικές συσκευές στο κεφάλι, τους πετάνε μπογιές, τραυματίζεται αστυνομικός από αυτά όλα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Εν συνεχεία μπαίνουν σε ένα σπίτι στο οποίο βλέπουν ότι οι παράνομοι που το κρατούσαν, οι εγκληματίες οι οποίοι το κρατούσαν αυτό το σπίτι κατηλημένο, είχαν και οδηγίες για το πώς πρόκειται να αποθήσουν μία απόπειρα της αστυνομίας να απελευθερώσει το σπίτι από μία αυτή την παράνομη κατάληψη. Αποκαλύπτεται ότι υπήρχαν και παγίδες, δολοφονικές παγίδες μέσα σε αυτό το σπίτι. Είδαμε και το καταπέλτη με τα καρφιά. Μάλιστα. Τα είδαμε αυτά. Αυτό που δεν έχουμε δει, αν μου επιτρέπετε, ξέρετε ποιο είναι. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την εικόνα. Επ' αυτής της εικόνας ακούω ελάχιστα έως τίποτε. Όχι, όλα αυτά. Ελάχιστα έως τίποτε. Είναι Ινδαρέ, δεν είναι μέσα στην αυτή την εικόνα. Συγγνώμη, ο τραυματισμός του πατρός, ας πούμε, δεν είναι ένα ζήτημα στη μεγάλη εικόνα όπως την τοποθετήσατε? Η μεγάλη εικόνα όμως είναι αυτή. Είναι η έκνομη ενέργεια. Χωρίς την οικογένεια. Ναι, σας απαντώ. Χωρίς την οικογένεια. Είναι η έκνομη ενέργεια, η επιχείρηση για την αποκατάσταση της νομιμότητας της αστυνομίας. Έχουμε καταλήξει, να μας φαίνεται, με συγχωρείτε, πολύ, πολύ φυσιολογικό ότι ένας αστυνομικός θα πάει να κάνει τη δουλειά του και ουσιαστικά να επιβάλλει την νομιμότητα και θα δέχεται αυτού του τύπου τις επιθέσεις. Μας φαίνεται οκ, okay, ας πούμε. Μας φαίνεται ακόμα και οκ, okay, και δεν το σχολιάζουμε πολύ, το ότι θα τραυματίζεται και στη διάρκεια αυτή. Και προσέξτε, εν συνεχεία, για να πάω στην οικογένεια Ινδαρέ, μιας και το έθεσε ο συνάδελφός σας. Υπάρχουν συλλήψεις, γιατί συνελήφθησαν οι συγκεκριμένοι και τους απεδόθησαν κατηγορίες. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ επί των κατηγοριών, μου απαγορεύεται κιόλας. Υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει την κρίση επί της ενοχής ή επί της αθωότητας. Υπάρχουν κατηγορίες, άρα αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς τους άνθρωπους συγκεκριμένους, έχουν αποδοθεί αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες κατηγορίες ή κατηγορούμενοι και βεβαίως θα δικαστούν. Δεν ξέρω πότε προσδιορίστηκε το δικαστήριο. Αν, κύριε Υπουργέ, αποδειχθεί ότι τα δύο παιδιά της οικογένειας Ινδαρέ δεν είχαν καμία εμπλοκή με την κατάληψη, μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα και για υπερβολική βία σε μια οικογένεια χωρίς λόγο ουσιαστικά. Εγώ, σε λοιπόν, αυτό σας ρωτάω, αν ξέρετε αυτού, τι έχει γίνει. Επειδή βλέπω ότι σε κάθε αστυνομική επιχείρηση πλέον σηκώνονται ένας, δύο, τρεις, πέντε και λένε, ξέρετε ότι υπάρχει υπερβολική βία. Mm-hmm. Μάλιστα. Και η απάντηση σε αυτό είναι μία μόνιμη. Ο κ. Αλιβιζάτος, μεταξύ άλλων, συγγνώμη, ο οποίος είναι. Μόνιμη. Εσείς τον επιλέξατε ως κυβέρνηση. Έδωσε απάντηση ο κ. Χρυσοχοίδης στον κ. Αλιβιζάτο. Λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοίδης, με συγχωρείτε, γι' αυτό έχει σημασία, είπε ότι δεν ασκήθηκε βία αστυνομική. Όμως το πρόσωπο του κ. Ινδαρέ μαρτυρά το εντελώς αντίθετο. Αν τον είδατε, είναι με κολάρο, ο άνθρωπος έχει τραύματα στο πρόσωπό του. Επαναλαμβάνω. Υπήρξε βία ή δεν υπήρξε? Η έννοια της βίας, για να το συνεννοηθούμε εδώ, είναι πάντοτε η έννοια της μη νόμιμης βίας. Δηλαδή ότι έχει γίνει κάτι. Έτσι λέτε εσείς. Ο κ. Χρυσοχοίδης είπε δεν υπήρξε βία στη δήλωσή του. Δεν το ξέρω. Επί του συγκεκριμένου, λοιπόν, μιλάμε. Μα δεν γίνεται να μην υπήρξε καθόλου βία. Να εξηγήσω γιατί. Γιατί μία από τις κατηγορίες, αν διαβάζω καλά,
αυτό το κατηγορητήριο mm-hmm. που άκουσα ότι τους απεδόθη είναι η αντίσταση κατά της αρχής. Για να υπάρχει αντίσταση, εγώ δεν λέω αν υπήρξε ή όχι. Αν γιατί από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Συνδαρές αρνείται ότι υπήρξε αντίσταση. Και αρνείται ότι υπάρχει και μπλοκή των τέκνων του στην κατάληψη. Αν, λοιπόν, άρα λοιπόν ο κύριος Συνδαρές έχει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς. Αν δεν υπάρχει εμπλοκή, κύριε Υπουργέ, των δύο παιδιών στην κατάληψη. Όχι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Επειδή ακούστηκαν πολλά όλα αυτές τις μέρες και από εσάς. Αυτό λέω εγώ. Εδώ λοιπόν. Αυτό. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Αυτό που είπε τώρα μόλις ο συναδελφός σας. Είναι πολιτικό το θέμα. Γιατί είναι πολιτικό το θέμα? Μία ποινική υπόθεση έχει πολιτικό χαρακτήρα. Όχι. Εάν ο κύριος Συνδαρές έχει κάνει τα πράγματα που του αποδίδονται, εγώ δεν το ξέρω αν το έχει κάνει. Όταν ο Υπουργός Προστασίας λέει ότι δεν ασκήθηκε βία και βλέπουμε το πρόσωπο του κυρίου Συνδαρέ, ο οποίος ο άνθρωπος είναι δαρμένος. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα? Πώς μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση? Επαναλαμβάνω. Και να καλύπτεται εντός εισαγωγικών. Αν θέλετε να μου πείτε ότι η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοΐδη δεν είχε την πληρότητα την απαιτούμενη, δηλαδή τι είπε, ότι δεν ασκήθηκε, τι θα έπρεπε να πει, είπε δεν ασκήθηκε βία και θα έπρεπε να πει δεν ασκήθηκε παράνομη βία. Λοιπόν, αν αυτό είναι η συζήτησή μας, ας κάνουμε τη διόρθωση στη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοΐδη για να τελειώσει. Θα δούμε αν ήταν παράνομη ή όχι. Αλλά όμως, σωστά, θα δούμε. Εγώ λέω το εξής σε αυτή τη συζήτηση. Εστιάζουμε σε αυτό, αφήνουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι η παρανομία, η αναρχική, τα ορμητήρια, τα καδρόνια, ο τραυματισμένος αστυνομικός. Τα αφήνουμε όλα αυτά. Προσέξτε, τα αφήνουμε όλα αυτά. Και πάμε στην περίπτωση του κ. Συνδαρέ. Και λέω, μα και στην περίπτωση του κ. Συνδαρέ, σας επιτρέπω. Αλλά στην περίπτωση του κ. Συνδαρέ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωραία. Τώρα τι θέλετε να κάνουμε? Ένα ερώτημα για να τα ξεκαθαρίσουμε. Παρεμπιπτόντως, οι κατηγορίες δεν απεγγέλθησαν από την αστυνομία. Οι κατηγορίες επιγγέλθησαν από την εισαγγελία. Η συγκεκριμένη ιστορία έχει άπειρα ερωτήματα και σε σχέση προέκυψε με αυτά που ακούγαμε στην αρχή. Και χθες προέκυψε ένα ερώτημα. Σε από την εφημερίδα των συντακτών βγήκε ένα βίντεο το οποίο δείχνει τρία άτομα στο μπαλκόνι. Υποτίθεται ότι αυτά τα άτομα είναι ο πατέρας και οι δύο γιοι. Ενώ εμείς είχαμε την εικόνα ότι τα μέλη της οικογένειας, τουλάχιστον οι δύο ήταν γιοι, έφυγαν από την κατάληψη και πέρασαν στο είναι σπίτι. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι πολλά. Καταρχάς, λέγαμε στην αρχή ότι δεν υπάρχει εντολή. Η ίδια η μητέρα είπε ότι υπήρχε εισαγγελέας και την προσδιορίσε ότι είναι και γυναίκα. Έχουν προκύψει πολλά. Μην κάνουμε τώρα τους δικαστές. Είναι κάτι που αυτές τις μέρες το αισθάνομαι άσχημα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Α, πάει ο κύριος Συνδαρές, θα πει να πάμε λίγο στην. Έχει έναν διακεκριμένο συνάδελφο. Ως το Μάιο θα επικρέμαται όμως όλη αυτή η ιστορία, κύριε Υπουργέ. Οπότε καλό είναι να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Μισό λεπτό. Παρεπιπτόντως, συγχωρέστε με δύο λεπτά, κύριε Μαυραγκάνη, για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Την αναβολή συνήθως, δεν λέω ότι συνέβη. Τη ζήτησαν. Τη ζήτησε ο κύριος Συνδαρέ. Ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Αν ήθελε να διαβάζω δήλωσή σας. Διαβάζω δήλωσή σας για να κάνετε σαφές κάτι. Είπατε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει εντολή να τελειώνει με το κράτος των εξαρχείων, της βίας κτλ. Το ερώτημά μου είναι, μπορείτε να επικαλείστε αυτή την εντολή? Ακριβώς από εκεί το πήρα. Μπορείτε να επικαλείστε αυτή την εντολή του λαού όμως, ακόμη και για περιπτώσεις, γιατί έχουν πληθύνει λίγο τα περιστατικά, τα μεμονωμένα της ακρότητας ή της άδικης βίας. Μιλάμε για κράτος δικαίου, αλλά εκεί που υπάρχει αδικία, κάτι δεν πάει καλά. Μπορείτε να επικαλείστε λοιπόν αυτή την εντολή του λαού, εκεί που υπάρχει και αδικία? Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Μου λέτε το εξής, κατά πόσο η εντολή του λαού καλύπτει την άσκηση μη νόμιμης βίας? Ακριβώς αυτό. Βεβαίως και όχι. Βλέπετε ότι συμβαίνει? Βλέπετε ότι συμβαίνει από την κυβέρνησή σας αυτή τη στιγμή? Έχει δοθεί κάποια εντολή για υπέρμετρη? Βλέπουμε προκειμένου δηλαδή να συμβεί η ασφάλεια που θέλετε, υπάρχει μια υπέρμετρη ζέση. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοείτε? Εγώ ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ως υπουργό της Νέας Δημοκρατίας σας καλέσαμε. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος ο οποίος όποια καταγγελία ακούσει την υιοθετεί. Εγώ είμαι αυτός που λέει ότι έχουμε ένα όριμο νομικό σύστημα για να κρίνει τις όποιες καταγγελίες. Και μάλιστα πλέον σε τετραπλό επίπεδο όριμο. Δηλαδή, έχουμε εσωτερικών υποθέσεων στην αστυνομία. Συνήγορο του πολίτη, ο οποίος κρίνει τις καταγγελίες αυτές. Δικαστικό σύστημα που κρίνει τις καταγγελίες αυτές και βάλαμε και την Επιτροπή του κ. Αλέξανδρου. Γι' αυτό επιμένω στις ερωτήσεις, γιατί εσείς έχετε βγει ήδη και έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις προεξοφλώντας ότι ορθώς έχουν γίνει όλα αυτά, ενώ μπορεί κάποια από αυτά να ανατραπούν. Εγώ είπα, για ξαναδιαβάστε τι.
Τι λέει. Εντάξει, λέτε ότι έχει πάρει την εντολή να τελειώνει με το κράτος των εξαρχείων της βίας κτλ. Πολύ σωστά. Έχετε κάνει και άλλες δηλώσεις όμως αμέσως μετά, μετά τα περιστατικά εκεί. Που λέω ότι εγώ δεν βλέπω παράνομη βία εδώ. Ακριβώς αυτό λέω. Ναι, αυτό που βλέπω. Άρα, εγώ. Αν αποκαλυφθεί, λέω κάτι διαφορετικό, είναι κανένα κάνετε αυτές τις δηλώσεις. Συγγνώμη που λέτε ότι πρέπει να γίνει πρώτα η δίκη. Δεν βλέπετε παράνομη βία, τι πάει. Πού το ξέρετε. Συγγνώμη. Να σας πω. Είναι εύκολο. Μου δείχνουν κάτι κρατουμένους οι οποίοι κάθονται κάτω. Και τους έχουν συμβέσμους. Λέω εγώ, σε αυτό που βλέπω, παράνομη βία δεν βλέπω. Ότι έχει δεχθεί βία ένας 56χρονος από εκαμίτες, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι τώρα υπέροχος, αυτό δεν το βλέπετε. Επαναλαμβάνω. Με συγχωρείτε, κύριε Βορύδη. Υπάρχουν και βίντεο. Αυτά δεν σας σοκάρουν. Στο βίντεο που είδα, ένα βίντεο έχω δει, δεν ξέρω αυτό αν αυτό που δείχνουμε κι εμείς, να το, αυτό είναι. Είναι εκεί που τους βλέπω ότι αυτό είδα κι εγώ, ναι. Βλέπετε εσείς βία εδώ. Είναι κρατούμενοι άνθρωποι. Είναι σιβηροδέσμοι, τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες και είναι από πάνω τις είναι φυλάσσονται. Μάλιστα. Βλέπετε άρα, παράνομη βία σε αυτό. Κύριε Βορύδη... Και δηλαδή, ναι, εδώ βλέπετε παράνομη βία στο βίντεο αυτό. Είναι ο Αγουρίδης. Συγγνώμη, κύριε Αγουρίδη, βλέπετε... Σκύλια, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Βλέπετε παράνομη βία σε αυτό. Εγώ θεωρώ. Σε αυτό που βλέπετε, δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί. Εμένα με κανείς μας δεν ξέρει. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε. Εμένα λοιπόν μου δείχνουν αυτό το βίντεο. Εικόνα του κυρίου Ινδαρέ. Με συγχωρείτε. Με σόκαρε πάρα πολύ με το κολάρο και τα πράγματα στο πρόσωπο. Εξαρτάται. Γνωρίζοντα ότι έχει γίνει αυτό. Να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μα. Εξειδικευμένων ανδρών των ΕΚΑΜ. Υποθέτω ότι θα σα σοκάρει το να σα δείξουμε και την εικόνα του τραυματισμένου αστυνομικού. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι δεν είναι. Σε αυτό. Θα σας σοκάρει και αυτό. Ότι ή όχι. Ο οποιοσδήποτε αστυνομικός έχει την εντολή να δρά στις παρανομίες και είναι ένας κίνδυνος του επαγγελματός. Μάλιστα, μην το κάνουμε προσωπικό δεν τώρα, τι σοκάρει ποιον. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τον πολίτη, με συγχωρείτε, με τον άνδρα ασφαλείας. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Συγχωρείτε πάρα πολύ, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Θέλω να δούμε, κύριε Υπουργέ, έκανε χθες μια ανάρτηση ο κύριος Μαρκουλάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε στην τελευταία θέση του Υπουργείου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και είχε πάρει και σαφή θέση υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αρκετά αιχμηρός και οξύς και καταλήγει, αν έχουμε και την ανάρτησή του να τη δούμε, ότι το ερώτημα είναι μόνο ένα. Αν παραβιάστηκαν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η ανάρτηση, λέει πολλά. Τι βλέπει και ο κόσμος. Εσείς τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν παραβιαστεί ανθρώπινα, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Επαναλαμβάνω. Απορώ για τη συζήτηση που κάνουν. Δεν κάνω πλάκα. Εντάξει, δείχνω τώρα μία ανάρτηση. Έχει γίνει ένας χαμός. Υπάρχει μία ανασταλτική. Ο κ. Μαρκουλάκης στην Δημοκρατία στήριζε. Όχι από την αστυνομία, από την αρμοδία εισαγγελική αρχή, στους συγκεκριμένους τρεις. Άρα διαφωνείτε με αυτή την ανάρτηση. Εγώ δεν γνωρίζω αν οι άνθρωποι είναι αθώοι ή ένοχοι και ούτε και τοποθετούμε επ' αυτού. Mm-hmm. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Μία δικαστική αρχή, κυρία Μαργανή, τώρα που μιλάμε, έχει κρίνει πάντως ο εισαγγελέας ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής, δηλαδή ισχυρές ενδείξεις ενοχής τους, και τους παρέπεμψε να δικαστούν. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Άλλο ένα ερώτημα. Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε πολύ, να καταλάβω. Τι θέλετε εγώ να σας πω. Ότι οι άνθρωποι είναι αθώοι. Νομικά εγώ όχι, ξαναλέω, αλλά πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικάζει και ενοχοποιεί την αστυνομία και απαλλάσσει τους καταγγέλλοντες. Εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Η σημερινή αυγή εγώ λέω τα δεδομένα, τα περιστατικά. Τα πραγματικά περιστατικά. Σαφές. Στα πραγματικά περιστατικά ξέρω ότι ειδικώς για τους συγκεκριμένους κατηγορούνται για αντίσταση κατά της αρχής. Τους ισχυρισμούς αυτούς, προφανώς αστυνομικών αρχών, τους αξιολόγησε η εισαγγελική αρχή, τους έκρινε επαρκώς πιστικούς για να τους παραπέμψει. Μάλιστα. Στο δικαστήριο. Στο δε δικαστήριο, οι κύριοι κατηγορούμενοι, αν καταλαβαίνω καλά, εζήτησαν και έλαβαν αναβολή. Επειδή αναφέρεστε συνέχεια στα του ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή εφημερίδα Αυγή σας μιλά για ψέματα και χειδαιότητα και θράσους αντισυγνώμης. Και εσείς πάλι κρατάω κάτι δικό σας. Λέτε για μια επιχείρηση εν εξελίξη από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, γενίκευσης μεμονωμένων και υποέρευνα περιστατικών υπέρφασης βίας που δεν είναι αθώα. Και λέτε ότι το κάνει γιατί είναι ψυχικά ταυτισμένη με το συγκεκριμένο χώρο. Τι εννοείτε, τι θέλει να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κάτι απλό, το οποίο ο ίδιος πρέπει να το εξηγήσει και κατά τη γνώμη μου δεν το εξηγεί επαρκώς. Ακούστε κάτι. Τι εννοείται. Αν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αυτή η κατάσταση με τις καταλήψεις είναι απαράδεκτη. Πρέπει να τελειώνουμε με τις καταλήψεις. Η κατάσταση με το κράτος των εξαρχείων είναι απαράδεκτη. Η κατάσταση με τη βία της άκρας αριστεράς είναι απαράδεκτη. Και όχι μόνο. Έσχος. Έσχος. Η κατάσταση που ζούμε στα ελληνικά πανεπιστήμια με τους τραμπούκους της άκρας αριστεράς εν ονόματι δεν ξέρω ποιων ιδεών να πηγαίνουν να χτίζουν
καθηγητές να προπυλακίζουν και να δέρνουν φοιτητές είναι απαράδεκτο. Τραμπούκι της δεξιάς. Εάν τα έλεγε. Και των τραμπούκων της δεξιάς, λοιπόν. Προσθέστε το και αυτό για να είμαστε εντάξει. Αν τα έλεγε λοιπόν αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε όλοι πάρα πολύ εντάξει. Και αν ταυτοχρόνως έλεγε, ξέρετε όμως, σε αυτήν την ιστορία των λαμπρών επιχειρήσεων που κάνει η αστυνομία για να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα, που τη χειροκροτούμε και τη συγχαίρουμε την αστυνομία, πρέπει να προσέξει. Γιατί μπορεί να υπάρχουν περιστατικά υπέρμετρης βίας και θα τα ελέγξουμε. Και θα τα δούμε ένα-ένα με το θεσμικό μας επικοδόμημα. Εάν το έλεγε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε μία μεγάλη πολιτική συμφωνία. Τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, κάτσε δύο λεπτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει. Έρχεται και λέει το εξής. Κουβέντα για το πρώτο και αντίθετα. Αστυνομοκρατία, χούντα, αστυνομικό κράτος, καθεστώς αυθαιρεσίας. Και έρχεται και λέει, ξέρετε, είδαμε ένα περιστατικό. Είδαμε κι άλλο ένα. Μπορεί να είδαμε και ένα τρίτο που πρέπει να ελεγχθούν. Άρα, επειδή είδαμε το ένα, ίσως το δεύτερο, ίσως το τρίτο. Περιμένετε. Ακρίτως δε υιοθετεί, ακρίτως και γενικώς ως αληθή τα καταγγελόμενα, ενώ αυτά είναι υποδιερεύνηση. Πάντως να μην υποτιμάμε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφιστεί από ένα μεγάλο μέρος του κέντρου, το οποίο δεν της ανήκει. Και αυτό το μέρος του κέντρου δεν ταυτίζει την ασφάλεια με την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το λέω αυτό, άρα να περιμένουμε να δούμε. Γιατί η δεξιά ταυτίζει την καταπάτηση. Λέω ότι αυτό το μέρος του κέντρου που εκφράζει ο Κωνσταντίνος από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μετά. Το οποίο είναι ήρθε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, κλήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Λέω το εξής. Ήταν υποψήφιος ο κ. Μητσοτάκης. Είναι υπέρ της καταπατήσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να σας θέσω το ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Λέω το εξής. Ότι μέχρι να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση, κανείς δεν πρέπει να έχει βεβαιότητες και νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που και οι δημοσιογράφοι το χειρίζονται καλά και παραθέτουν δεδομένα. Γιατί κάθε μέρα έχουμε νέα δεδομένα. Αυτό είναι το ένα. Και λέω ότι δεν είναι για υποτίμηση η τοποθέτηση Μαρκουλάκη, όχι το αλάθητο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι εδώ δεν είναι τρέντ της Νέας Δημοκρατίας το ζήτημα της βίας, της αστυνομικής βίας. Αν είναι και μάλιστα υπέρμετρη, υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη που καταγράφει 380 περιστατικά επί ΣΥΡΙΖΑ, εκ των οποίων πάνω από 30 αφορούν περιστατικά βασανισμών επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ, το λέω δύο φορές γιατί δεν είναι καινούριο αυτό. Υπάρχει χρήση όπλου από αστυνομικούς ανέτεια και όλες αυτές οι υποθέσεις είναι μάλιστα με αυτές οι οποίες δεν είναι στο συνήγορο του πολίτη. Είναι μερικές από τις υποθέσεις αυτές. Άρα, εδώ να συνεννοηθούμε ότι δεν είναι τρέντ της Νέας Δημοκρατίας η βία η αστυνομική, υπήρχε και πριν. Το κρατάμε όλο αυτό. Πάντως, για να μείνουμε στο θέμα της ασφάλειας, γιατί θέλω να πάμε και σε μερικά θέματα από το Υπουργείο σας. Μας ρωτάει και ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Εκλεγήκατε λέγοντας ότι θα καθαρίσετε και το κράτος των εξαρχείων. Βάλατε δέντρο. Ο Δήμος, εν πάση περιπτώσει, κάει και το πρώτο. Μπήκε και δεύτερο, κάει και το δεύτερο. Χθες, δεν ξέρω αν είδατε και τα πλάνα. Τελικά δεν είναι τόσο εύκολη. Θέλει πολύ περισσότερη προσπάθεια. Και χαίρομαι που μας ενθαρρύνετε να συνεχίσουμε. Τι εννοείτε? Είναι σημαντικό αυτό. Τι εννοείτε περισσότερη προσπάθεια? Ότι προφανώς αυτή η κατάσταση. Στο ότι στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, γιατί λέμε τι τα εξάρχεια και τι ωραία, τα άκουσα ας πούμε και ως πολιτιστικό δρόμενο και χώρο πολιτισμού και τέτοια, δεν αφήνουνε να μπει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσπάθεια ακόμα. Άρα δεν είναι και τόσο απλό όσο το λέμε. Ακόμα. Ότι σε ένα μήνα θα έχετε καθαρίσει. Όμως εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι με μεθοδικότητα, στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα της ανομίας. Και είναι επίσης προφανώς ότι επίσης με μεθοδικότητα το προηγούμενο διάστημα και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τα φαινόμενα αυτά δεν αντιμετωπίζονταν. Κύριε Υπουργέ, η επιτροπή αυτή που συστάθηκε υπό τον κύριο Λεβιζάτο, ορθώς υπάρχει, χρειάζεται να υπάρχει ή δεν χρειάζεται, τι πιστεύετε? Προφανώς αυτοί που τη συνέστησαν έκριναν ότι πρέπει να υπάρχει. Εσείς τι κρίνετε? Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι επαρκώς ελεγμένα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο περισσότερος έλεγχος κακό δεν κάνει. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο και στα δικά σας. Έχω αρκετά μηνύματα για το ότι μπαίνουν οι ιδιώτες στη γεωργική ασφάλιση και ότι ιδιωτικοποιείται ο ΛΓΑ. Τι θα γίνει τελικά? Καταρχάς, επειδή την ακούω αυτή τη ρητορική, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή για την κάλυψη γεωργικών ζημιών. Mm-hmm.
Δηλαδή, αν θέλει ένας, να το πω, αγρότης, να πάει να ασφαλίσει την παραγωγή ναι, του το σε κάνει. Μια ιδιωτική ασφαλιστική βρίσκει, εταιρεία, μπορεί να το κάνει. Για τον ΕΛΓΑ τι θα αλλάξει? Εκείνο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι τα εξής παράπονα. Ναι. Πρώτο παράπονο των παραγωγών μας. Δεν πληρωνόμαστε έγκαιρα τις αποζημιώσεις. Mm-hmm. Δεύτερο παράπονο των παραγωγών μας. Δεν καλύπτονται αρκετές ζημιές από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Θέλουμε να καλυφθούν περισσότερες. Τρίτο παράπονο των παραγωγών μας. Δεν υπάρχει εσωτερική δικαιοσύνη στον τρόπο κατανομής των ασφαλίστρων μεταξύ των διαφόρων παραγωγών. Άρα τι θα αλλάξει, κύριε Υπουργέ? Τέταρτο ζήτημα το οποίο έχουμε, κυρία Μαυραγάνη, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αισθάνομαι μια ελαφρά πίεση. Πείτε μου, λοιπόν. Εσείς πίεση δεν νομίζω. Λοιπόν, το ζήτημα το οποίο όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι επίσης το εξής. 170 εκατομμύρια έσοδα του ΕΛΓΑ από τα ασφάλιστρα των παραγωγών. Ναι. 12 εκατομμύρια εκ του νόμου υποχρεωτικό αποθεματικό. Μας μένουν 158 εκατομμύρια για να, ας το πω, τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν γύρω στα 10 με 12 εκατομμύρια δαπάνες λειτουργικού κόστους που πληρώνονται από αυτά. Μας μένουν επομένως 145-146 εκατομμύρια. Σημειώνει ο Κωστής κατά την πάγια τακτική οφουδία. Λειτουργικό κόστος τώρα 12-13 εκατομμύρια δεν είναι λίγο. Είναι μεγάλος οργανισμός. Και να ξέρετε ότι είναι απλωμόνιος σε όλη την Ελλάδα. Μα γι' αυτό βέβαια. Έχει ελεγκτές οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Το 10% είναι σχεδόν. Περιμένετε. Και εν συνεχεία καταβάλουμε αποζημιώσεις στους παραγωγούς μας 200 με 210 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτό έχει αυξηθεί, έχει φτάσει δηλαδή σε αυτό το νούμερο τα τελευταία χρόνια. Τι μας φτιάχνει αυτό? Μας φτιάχνει ένα έλλειμμα της τάξης των 50, 60, ίσως και 70 εκατομμυρίων το χρόνο. Αν αυτό συνεχίσει, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνο που έκανε είναι ότι κλώτσα και το τενεκεδάκι. Το πήγαινε παρακάτω. Άρα λοιπόν, αν αυτό. Από και εγώ κλωτσάω το τενεκεδάκι. Σε 1,5-2 χρόνια, στην πραγματικότητα δεν θα έχουμε πια αποθεματικό για να πληρώσουμε να καταρρεύσει ο οργανισμός. Τι είπα λοιπόν? Είπαμε στην Νέα Δημοκρατία, και αυτό υλοποιούμε και αυτό είναι κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος, και το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί γι' αυτό έχουν ενημερωθεί οι παραγωγοί μας και έχουμε πάρει έκκληση. Ότι θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες η ιδιωτική ασφάλιση να αναλάβει μέρος της καλύψεως των γεωργικών ζημιών. Το συμφέρει όμως με όλα αυτά που μας περιγράψατε και με την τρύπα αυτή. Πολύ σωστά. Όταν το είπα, περίμενα ότι θα υπάρχει μια έτσι θεαματική αντίδραση από τις ασφαλιστικές. Και λέω, θα αρχίσουν να χτυπάνε την πόρτα του Υπουργού τώρα, να έρθουν ποιος θα πρωτομπεί πρώτος. Για ένα σημαντικό διάστημα υπήρξε νεκρική σιγή. Άρα λοιπόν μπορεί να μην είναι τόσο ελκυστικό. Τώρα τελευταία έχουν η αλήθεια ενταθεί οι συζητήσεις. Εχθές συναντήθηκα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών των Ελληνικών. Είχα μία συνάντηση με μία γερμανική εταιρεία. Είμαστε σε συζήτηση με μία γαλλική εταιρεία, συνεταιριστική ασφαλιστική. Το καλό βλέπουν, το θέλουν. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μία συζήτηση. Δεν είναι μία εύκολη συζήτηση. Γιατί στην πραγματικότητα. Δεν σας αρέσει κάτι, δηλαδή αυτό οι κίνδυνοι που λέτε? Θα σας πω. Η συζήτηση τι περιέχει. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσα πολύ εύκολα να αντιμετωπίσω. Αρχίζουμε και πιεζόμαστε τώρα χρονικά. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να αντιμετωπίσω τα προβλήματα του ΕΛΓΑ χωρίς να κάνω τίποτε. Είχα μία συζήτηση με μία συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μου λέει: είπα ο δημόσιος χαρακτήρας κτλ. Κυρία Τζάκρη. Ναι, δημόσιος χαρακτήρας, πάρα πολύ ωραία. Άρα, αν να μην βάλουμε τίποτα από την ιδιωτική ασφάλιση, έχουμε τις εξής λύσεις. Να αυξήσουμε το ασφάλιστρο. Τον φτιάχνω εγώ τον ΕΛΓΑ, πάρα πολύ εύκολα να αυξήσω το ασφάλιστρο. Δεν θα σας αφήσουν. Θα βγουν στους δρόμους οι αγρότες. Να αυξήσω το ασφάλιστρο, να το πάω το 4, παραδείγματος χάρη στο 5, τον φτιάχνω. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Να κόψω τις παροχές. Να κόψω τις ζημιές. Το φτιάχνω πάλι. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Άρα, άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε ένα μείγμα μιας σχέσης ΕΛΓΑ και ιδιωτικής ασφάλισης που να καλύψει τις απαιτήσεις των παραγωγών μας και να αντιμετωπίσει και τα ελλείμματα του ΕΛΓΑ. Το ασφάλιστρο δεν θα αυξηθεί, δηλαδή, αν μπουν ιδιώτες? Η πρόθεσή μας είναι όχι. Άρα δεν είστε σίγουρος ότι μπορεί να συμβεί αυτό? Επαναλαμβάνω, θα δούμε και θα παρουσιάσουμε, θα κάνετε λίγο υπομονή σε αυτό, μέχρι τον Ιούνιο του 20. Γιατί θα επιδοτείτε τα ζώα και όχι την παραγωγή στο κρέας? Ένα συνολικό σχήμα. Γιατί η τιμή του λαδιού είναι 2,10. Είναι πολλά μεμονωμένα τέτοια. Η τιμή του λαδιού είναι 2,10 γιατί η Ισπανία έχει ρίξει πάρα πολύ λάδι το οποίο έχει κρατημένο από πέρυσι στην αγορά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα βγουν τελικά το Γενάρη στο δρόμο οι αγρότες έτσι όπως έχουν προαναγγείλει ή τα βρήκατε?
Όχι. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Άκουσα μία συνάντηση που κάνανε στην Νίκαια. Είπαν ότι θα έρθουν στην Αγκρότικα να τα συζητήσουμε. Είναι καλοδεχούμενοι στην Αγκρότικα φυσικά για να συζητήσουμε τα πάντα. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω οι παραγωγοί μας το καταλαβαίνουν, έχουμε εξαντλήσει με μία σειρά μέτρων κάθε δυνατότητα. Έχουμε ενεργοποιήσει τα σχέδια βελτίωσης, 600 εκατομμύρια. Κύριε Μπογδάνη και κύριε Αλεξιάδη, ελάτε. 600 εκατομμύρια. Έχουμε, προσέξτε, έχουμε φτιάξει δυνατότητες για την πλήρη κάλυψη του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την πλήρη κάλυψη. Άρα ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση χαμηλώσαμε τη φορολογία στις ομάδες παραγωγής. Ελάτε κύριε Αλεξιάδη. Ετοιμάζουμε ένα νόμο ο οποίος γίνεται καλοδεχούμενος από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Άρα δεν θα κατεβούν λέτε στους δρόμους. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ ανοιχτό διάλογο και πάμε καλά. Καλή σας μέρα. Πώς είστε κυρία μου. Καλημέρα σας. Τι κάνετε κύριε Αλεξιάδη, χρόνια πολλά. Καλά είστε. Πρέπει να σας φιλήσω και εσάς για την ισορροπία, επειδή ο κύριος Μπογδάνης. Χαιρετιστούμε και με τον κύριο Υπουργό. Όρμησε. Καθίστε κύριε Υπουργέ και θα τα βρούμε. Καθίστε. Παρακαλώ πολύ. Καθίστε, δείτε τι ωραία είναι εδώ. Συντονίστε μας. Εμένα μου επιτρέπετε. Α, μα θέλετε, καθίστε. Όλοι καλή χρονιά. Μόνο πείτε μας αν θα πούνε τρίτη κυκλοφορία στα τρακτέρ. Α, ναι, μας ρωτήσατε για τα τέλη κυκλοφορία στα τρακτέρ. Τέλη κυκλοφορία στα τρακτέρ. Δεν θα μπουν. Όπως και δεν θα υπάρξει, παρά τα δημοσιεύματα της Αυγής, αύξηση των ασφαλιστικών εισφόρων. Μάλιστα. Πάντως πριν δεν με εμφανιστήκατε σίγουρα. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Βάλτε το, μία να κάνουμε λίγο κουβέντα. Είμαι σε αποδρομή. Πρόσφατα στη Βουλή ψηφίστηκε μείωση φορολογικής επιβάρησης των αυτιλιακών επιχειρήσεων και αύξηση φορολογικής επιβάρησης των ψαράδων. Επειδή είναι και στη δική σας αρμοδιότητα. Θα πληρώσω παραπάνω φόρο οι ψαράδες, ναι ή όχι? Στο θέμα των αλλιέων, ειδικώς, όπως ξέρετε, υπήρξε. Επειδή υπάρχει ειδική νομοθεσία. Την ξέρετε. Καθίστε μου. Η οποία ειδική νομοθεσία στην πραγματικότητα έχει φτιαχτεί πράγματι για τους εφοπλιστές. Καλώς έχει φτιαχτεί, εγώ δεν λέω κακώς. Αλλά έχει καταλήξει στο ότι ο αλλιευτικός μας στόλος να μην καταβάλει το παραμικρό. Ή, να το πω αλλιώς, ελάχιστα. Υπήρχε λοιπόν πράγματι μία μικρή φορολογική επιβάρυνση, κυρίως για ορισμένα μέτρα και μάλιστα πάνω. Άρα θα πληρώσουν οι ψαράδες παραπάνω φόρο. Αυτή είναι η είδηση. Παλαμβάνω. Κατά τι. Κατά τι. Δεν κάτσατε τυχαία εκεί πέρα, βγάλατε και είδηση. Δεν κάτσατε τυχαία. Όσον αφορά στο άλλο, τα έχεις πει πάρα πολύ ωραία με το παράδειγμα με τον Χάγεκ. Πώς φορολογία οδηγεί στο να φεύγει το κεφάλαιο, για να φύγει, άμα φύγει το κεφάλαιο. Μάλιστα. Έχει αναφερθεί λοιπόν, στον δρόμο προς για να πάμε στα δικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βορύδη. Καλή συνέχεια, Σαββάτου. Καλή συνέχεια.